Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήθελα αρκετά πράγματα να σας ρωτήσω. Θα σας θέσω δύο ερωτήματα, γιατί ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Αλλά θα το κρατήσουμε, το ραντεβού μας θα το ανανώσουμε. Ένα θέμα σε σχέση με αυτά που κυριάρχησαν την εβδομάδα είναι η υποχρεωτικότητα για τους άνω των 60 και το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως για όσους δεν εμβολιαστούν. Ποια είναι η θέση δική σας, του κόμματός σας? Κοιτάξτε, να σας πω, η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στην ίδια λογική, στην ίδια κατεύθυνση της ατομικής ευθύνης. Το καλλιεργεί αυτό και μάλιστα καλλιεργεί και ένα πολύ επικίνδυνη, μια πολύ επικίνδυνη, να το πω έτσι, αντίληψη, θεωρία αυτή του κοινωνικού αυτοματισμού. Δηλαδή το να αποδίδει ευθύνη στους άλλους, όχι όμως στο πώς διαχειρίζεται η ίδια την πανδημία εδώ και 2 χρόνια. Τώρα ανακάλυψε βέβαια τους άνω των 60 ετών. Παλιότερα σε όσους αγωνίζονταν και διαδήλωναν. Στους νέους. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει μια συγκάλυψη των δικών της εγκληματικών ευθυνών στα θέματα της διαχείρισης. Και μάλιστα εμφανίζει και το εμβόλιο ως το μοναδικό όπλο τη στιγμή που όλη η πορεία, να πω έτσι, της πανδημίας μέχρι σήμερα και ο κίνδυνος των νέων μεταλλάξεων που και τώρα επικαλείται, επιβεβαιώνουν ότι ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός είναι μεν αναγκαίος, αλλά δεν είναι η μόνη ικανή συνθήκη για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του ιού. Ναι, αλλά είναι προϋπόθεση πάντως. Δηλαδή, αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Μιλάμε για το αυτονόητο, προφανώς, ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Από εκεί και μετά όμως, είναι άλλο πράγμα να λες, να παραμένεις και να θεωρήσω ότι το μοναδικό όπλο είναι ο εμβολιασμός, ενώ την ίδια στιγμή έχεις αφήσει αφοράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας. Σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, γνωρίσεις της πρωτοβάθμιας, φροντίδας. Άρα εσείς δεν συμφωνείτε με το μέτρο της υποχρεωτικότητας και το πρόστιμο των 100 ευρώ? Όχι, το θεωρούμε απαράδεκτο. Πρόκειται για ένα κορονοπρόστιμο, να το πω έτσι, που έρχεται μάλιστα σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή, όπου η κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα, όχι εξετάζει, ήδη έχει ανακοινώσει το πώς αντιλαμβάνεται το νέο ΕΣΥ. Ωραία. Ας βάλουμε εδώ μια ανατελεία, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όχι, έχει σημασία σε σχέση με το νέο ΕΣΥ. Παρακαλώ. Ότι ακόμα και εκεί αναπτύσσει τη θεωρία της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, δεν πλένεις τα δόντια σου, κύριε. Δεν ευθύνεται το σύστημα υγείας, άρα θα πας και θα πληρώσεις. Καπνίζεις και έχεις καρκίνο, δεν ευθύνεται το σύστημα υγείας και το κράτος, άρα θα πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Ο υποσυτιζόμενος στην υποσαχάρια περιοχή υποσυτίζεται και πεθαίνει, ποιος έχει την ευθύνη? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, εμπορευματοποιώντας καθολικά πλέον το δημόσιο σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται για τη συντηρητική πλειοψηφία του λαού, των λαών όλου του κόσμου. Γιατί η πανδημία ανέδειξε την αφηγημένη πολιτική του θέματος εμπορευματοποίησης της υγείας ακόμα και στις πιο ανεκτιμμένες καπιταλιστικές χώρες, εκεί που τα συστήματα υγείας θεωρούνταν τα top συστήματα, τα πολυδιαφημιζόμενα συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να γιατί πρέπει, είναι αναγκαίο σήμερα ο λαός να διεκδικήσει το δημόσιο σύστημα υγείας με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται και τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτό, στο φάρμακο, ο συνταξιούχος, ο νέος, η γυναίκα, οι πάντες να έχουν αυτή την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μην το αφήσουμε στα αρπακτικά των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, στα συμβόλαια που είναι έτοιμα να μπουν και να αλώσουν το χώρο της υγείας. Πάντως, χθες που μιλάγαμε, μόλις είχατε κάνει το εμβόλιο, ήταν δεύτερο ή τρίτο που κάνατε? Το τρίτο. Την ώρα που πήρατε τηλέφωνο, ήμουνα στην φάση του εμβολιασμού. Ωραία. Άρα, εσείς τουλάχιστον τα καταφέρατε. Εγώ θα υποχρεωθώ να πεταχθώ μέχρι την Αίγινα την Τετάρτη. Θα κάνω και εγώ την τρίτη τη δόση. Άρα, συμφωνούμε ότι οπωσδήποτε να κάνουμε εμβόλια, διαφωνείτε με την υποχρεωτικότητα. Μία κουβέντα θα ήθελα, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά μας πιέζει. Αναδεικνύει σήμερα ο ριζοσπάστης και σταθερά είσαστε το θέμα της βάσης στην Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και ένα ερώτημα που σας θέτουν εύλογο κάποιος είναι γιατί είστε αρνητικοί με αυτή τη βάση που φτιάχνουν οι Αμερικάνοι εκεί, η οποία
ενοχλεί και πάρα πολύ τους Τούρκους. Δηλαδή, από μια πλευρά μπορεί να προωθεί τα συμφέροντα τα αμερικάνικα, αλλά υποστηρίζει και την ελληνική άμυνα. Γιατί είσαστε αρνητικοί? Το ότι ενοχλεί τους Τούρκους δεν σημαίνει ότι διασφαλίζει την κυριαρχία, την ειρήνη και την ασφάλεια και για τους, και για τη χώρα μας, τους Έλληνες, και για τους, το γειτονικό λαό, τον τουρκικό λαό και φυσικά τα συμφέροντα των λαών της ευρύτερης περιοχής. Προφανώς μετατρέπεται η Αλεξανδρούπολη σε ένα στρατηγικό κόμβο στο βορρά, τύφλα να έχει η Σούδα, θα έλεγα εγώ, και γίνεται κόμβος και για τις ΗΠΑ και για το ΝΑΤΟ και αντιλαμβάνεστε ότι το ότι στήθηκε εκεί δεν είναι για να προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα και την κυριαρχία της Ελλάδας, σιγά να μην τους ενδιαφέρει η κυριαρχία της Ελλάδας. Νομίζω ιστορικά έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος ότι το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και οι ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις υπερασπίσουν κατά συμφέροντα της Ελλάδας. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Προφανώς ενδιαφέρονται τα πλαίσια της στρατηγικής περικύκλωσης της Ρωσίας και τον έλεγχο της περιοχής των Βαλκανίων του εύξηνου πόντου, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται στα πλαίσια της κόντρας, της αντιπαράθεσης, των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κίνα. Η Αλεξανδρούπολη έχει επιλεγεί ακριβώς γιατί αποτελεί κόμβο, στρατηγικό κόμβο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικής. Μας. Δεν έχει λοιπόν τίποτα να προσφέρει, μας βάζει σε επικίνδυνες ατραπούς αυτή η εξέλιξη, έχει εγκληματικές ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής και τα λοιπά που έχουν αποδεχτεί αυτό το στρατηγικό δόγμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται μετατρέποντας τη χώρα σε ένα ξέφραγο αμπέλι στην κυριολεξία, ένα απέραντο αεροπλανοφόρο που όχι μόνο δεν υπερασπίζει τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά τους βάζει σε επικίνδυνες καταστάσεις, σε ένα πόλεμο δηλαδή, θα χρειαστούν τα παιδιά του ελληνικού λαού να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των λίγων. Μανώλη Συνδυχάκης, να αφυπνιστούν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συνδυχάκη. Μανώλη Συνδυχάκης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.